Λοιπόν, σήμερα αγαπητοί μου φίλοι, θα μιλήσουμε για το stop και πόσο σημαντικό είναι να μην το παρανομείτε. Το stop έχει την ίδια σημασία όπως με το κόκκινο. Σχεδόν. Γιατί έχουμε stop? Γιατί πρέπει κάποια στιγμή σαν οδηγοί να δίνουμε και προτεραιότητα στους άλλους οδηγούς που είμαστε σε μια διασταύρωση, σωστά? Το stop αντικαθιστά το φανάρι, γιατί αν είχαμε σε όλες τις διασταυρώσεις φανάρια θα γινότανε panic. Δεν συμφέρει να έχεις παντού φανάρι, στους μεγάλους κόβους εννοείται πως το φανάρι είναι υποχρεωτικό. Δεν ξέρω τι λέω. Βασικά ξέρω τι λέω, αλλά άντε τώρα, έχει χάρη. Που λέτε φίλοι μου, το stop έχει ύψιστη σημασία σαν σήμα κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Εσείς που επιλέγετε τα στενάκια, δεν πρέπει να παραβιάζετε τα stop. Μιας και ανέφερα τώρα τα στενάκια, για κάποιο λόγο εμένα προσωπικά μου αρέσει να βρίσκω διάφορους δρόμους, δρομάκια, για να πηγαίνω στον προορισμό. Το 80% του κόσμου, να ξέρετε, επιλέγουν τις μεγάλες κεντρικές οδούς για να πάνε προς τον προορισμό. Τι γίνεται όμως, όταν υπάρχει μποτιλιάρισμα, έχει κίνηση δηλαδή, τότε ενεργοποιείται στον εγκέφαλό μου μία τάση διαφυγής. Βασικά, εκτός από τη βαρεμάρα που το σταμάτα ξεκίνα, το βαρκεί με πάρα πολύ, έχω βρει διάφορους δρόμους, στενάκια παραστενάκια να πούμε, για να πηγαίνω στον προορισμό πιο γρήγορα. Αυτό έχει το εξής κακό και καλό. Να πω πρώτα το καλό. Δεν βαριέσαι. Τι θέλω να πω. Βασικά δεν ρουτινιάζεις. Κάποια στιγμή η ρουτίνα θα σε φτάσει σε ένα σημείο να λες, όταν είσαι με το αυτοκίνητο, αφαιρείσαι, να το πω έτσι, αφαιρείσαι, επειδή έχεις μάθει μια διαδρομή συνεχόμενα και την ακολουθείς κάθε μέρα, 365 μέρες το χρόνο, κάθε μέρα την ίδια. Εκείνη την περίοδο είναι που αν θα συμβεί κάτι, θα συμβεί επειδή έχεις ρουτινιάσει στη διαδρομή. Πώς να το εξηγήσω τώρα, παιδί μου? Αφαιρείσαι. Έχετε πει ποτέ στον εαυτό σας, καλά ρε μαλάκα, το αμάξι πήγε μόνο του στη δουλειά? Το έχετε πει, δεν το έχετε καταλάβει ενδεχομένως. Εγώ το έχω πολλές φορές. Έχω πει, καλά μαλάκα, πότε έφτασα, χαμπάρι δεν πήρα. Το αυτοκίνητο πήγαινε μόνο του. Εντάξει, τώρα εννοείται ότι προσέχεις, κρατάς αποστάσεις, δεν μιλάς στο κινητό. Εντάξει, φίλε μου, μαγκά. Και 99% δεν θα πάθεις τίποτα. Δεν σημαίνει ότι όσοι χρησιμοποιούν μία διαδρομή συνεχόμενα και έχουν ρουτινιάσει, σημαίνει θα γίνει κάτι, αλλά δεν είσαι σε γρήγορση συνεχώς και τι σου λέει, έλα μια ευθεία είναι, τσούκου τσούκου. Αλλά όπως είπαμε και στο προηγούμενο βίντεο, τα περισσότερα ατυχήματα γίνονται επειδή αφαιρούμαστε η προσοχή μας, αφαιρείται η προσοχή, διάσπαση προσοχής. Καλό, καλύτερο. Και αυτό εγώ το έχω εξασκήσει. Όχι να έχω διάσπαση προσοχής, να μην βαριέμαι πηγαίνοντας από διαφορετικούς δρόμους. Δηλαδή, κάθε φορά εγώ αλλάζω τη διαδρομή, δεν πηγαίνω κάθε μέρα από τον ίδιο. Έχει, δεν έχει κίνηση. Έχω 3-4 διαφορετικές διαδρομές για να μην βαριέμαι. Τώρα, όταν επιλέγω τις διαδρομές οι οποίες έχουν στενάκια μέσα από τις συνοικίες, όπου στενώ και stop. Όπου στενώ, τότε πρέπει ο εγκέφαλος να γνωρίζει ποιες είναι οι προτεραιότητες. Όσοι έρχονται από τα δεξιά σου, έχουν προτεραιότητα. Αυτό είναι γνωστό, το ξέρουμε, σωστά? Βέβαια τώρα θα μου πεις γιατί στα περισσότερα στενά αυτοί που είναι από δεξιά έχουν stop. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Το πιο σωστό θα ήταν αυτοί που είναι από τα δεξιά σου να μην έχουν ποτέ stop στα στενά τουλάχιστον. Τέλος πάντων, αλλά όπως και να έχει, αφού τα βάζουν, καλό είναι να σταματάς. Το stop είναι πάνω απ' όλα. Δεν πάει να έχεις προτεραιότητα, δεν πάει να μην έχεις, έτσι. Οπότε μέσα από τα στενάκια είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο να αφαιρείται και εκεί ο οδηγός. Γιατί δεν έχει τόση κίνηση και σου λέει, okay, εντάξει μωρά, πετάξουμε λίγο τη μούρη προς τα έξω, θα δούμε αυτό, τσούκου τσούκου, δεν θα σταματήσω και τελείω στο stop και τσούκ, θα έρθει ένας και θα του δώσεις ένα φυλάκι και μετά πληρώνε. Να ένα ωραίο θέμα που θα ήθελα να σας αναπτύξω, φίλοι μου καλοί. Έχει σχέση και με τη δουλειά μου, ίσως σε ένα άλλο βίντεο, σίγουρα σε ένα άλλο βίντεο, θα κάτσω να σας εξηγήσω πόσο σημαντικό είναι, εφόσον έχετε ασφαλισμένο το αυτοκίνητό σας, να μην φεύγετε από το τόπο του εγκλήματος. Γιατί ένα μάτι να σας δει, την κάτσατε τη βάρκα. Και έχω μια πολύ καλή ιστορία προσωπική να σας πω. Ωραία.
σε άλλο επεισόδιο αυτό. Γράψτε μου στα σχόλια εάν θέλετε να σας πω αυτή την ιστορία που έχει να κάνει και με τις ασφαλίσεις οχημάτων. Ωραία, πάμε παρακάτω. Το stop είναι σημαντικό να μην το παραβιάζεις. Πρώτο, γιατί μπορεί να σκοτώσει κανέναν. Δεύτερον, έχει τρελά προστήματα άμα σε πιάσει κάποιος. Βασικά, ξέρεις πότε θα σε πιάσει όταν θα γίνει τρακάρισμα. Υποχρεούται σαν διαδικασία εάν δεν έρθει η τροχέα, που είναι απαραίτητο να έρθει η τροχέα εφόσον υπάρχει τραυματισμός, να το γνωρίζετε αυτό. Η φροντίδα ατυχήματος της ασφαλιστικής σας, σημαντικό επίσης. Αυτός που έχει παραβιάσει το stop θα έχει και το πρόστιμο του. Όλοι εσείς και εγώ που επιλέγετε τα στενά περισσότερο, προσοχή στα stop. Και προσοχή όταν θέλετε να πάτε σε μια περιοχή και το GPS σας έβγαλε να σας πάει μέσω από στενά, επειδή δεν γνωρίζετε την περιοχή, καλό είναι να είστε δύο φορές πιο προσεκτικοί. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, το βίντεο ήταν μικρό, λιτό. Θα έχουμε και άλλα τέτοια περί οδηγικές συμπεριφορές. Έρχεται ένα καλό για το flash, παιδιά μου, καλά. Όποιος δεν βγάζει flash, να του κοπεί το χέρι. Ειδικά όταν ο άλλος είναι με μηχανάκι. Λοιπόν, το αφήνω κάπου εδώ αυτό. Να μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο υπέρτατο κανάλι οδηγικής συμπεριφοράς. Γελάει ο πλανήτης. Να με ακολουθήσετε σε όλα τα social media. Να κάνετε share αυτό το βίντεο. Να το στείλετε στους εχθρούς σας άμα θέλετε να ακούσουν εμένα τα λέω. Και μέχρι την επόμενη φορά, τα φιλιά μου σε όλες και σε όλους. Εγγραφή είπαμε.